Ευχαριστούμε ολόψυχα για τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη που δείχνετε όλο αυτό το διάστημα στον αγώνα μας. Το δίκαιο και έτοιμο αγώνα μας, τόσο για το μεροκάματο, όσο και για τη διασφάλιση της λειτουργίας στη ΛΑΡΚΟ. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας την αποστολή διάλυσης και ξεπουλήματος στη ΛΑΡΚΟ για λογαριασμό ξένων συμφερόντων. Κανονίζει το κομμάτιασμα της εταιρείας και τη διάθεση των φιλέτων της προσβορά ξένων κεφαλαίων, πάντοτε με τις ευλογίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ξένα συμφέροντα, συνάδελφοι, τα οποία θέλουν να καρποθούν τον εθνικό μας πλούτο και η κυβέρνηση είναι ο ενορχιστρωτής στο έγκλημα. Οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ μαζί με τους χιλιάδες εργαζόμενους στη χώρα σήμερα σηκώνουμε το ανάστημά μας, υψώνουμε τις γροθιές μας ψηλά και λέμε ένα βροντερό όχι σε αυτούς που κυβερνούν τον τόπο. Όχι στο ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ. Όχι στο ξεπούλημα του ορυκτού πλούτου. Όχι στην ανεργία χιλιάδων εργαζομένων. Όχι και στο οικονομικό μαρασμό των τοπικών κοινωνιών που δραστηριοποιείται η ΛΑΡΚΟ. Η ΛΑΡΚΟ παράγει σιδηρονικέλιο, το βασικό στοιχείο στην παραγωγή ανεξιδίου του χάλιβα, το οποίο εξάγεται εξ ολοκλήρου, φέρνοντας συνάλλαγμα εκατομμυρίων ευρώ στη χώρα. Οι δυνατότητες και η προοπτική ανάπτυξη της εταιρείας είναι τεράστιες. Το μετάλλευμα περιέχει κοβάλτιο που χαρακτηρίζεται στρατηγική σημασία μέταλλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την αγορά της ηλεκτροκίνησης πάντοτε. Αρκεί βέβαια να υπάρχει όραμα και πατριωτικό στρατηγικό σχεδιασμός. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που αντί να σκύψει κεφάλι και να βρει λύσεις για τη διάσωση των εταιριών και των θεωρητών εργασίας, ειδικά τώρα λόγω της πανδημίας και των δραματικών αποτελεσμάτων αυτής, η οικονομία της χώρας κλειδωνίζεται, ξεπουλάει τα πάντα, σπρώχνει τους Έλληνες στην ανεργία και στην ανέχεια. Και σαν να μην έθανε αυτό, μας κουνάει και το δάχτυλο. Αυτοί που κατάντησαν την εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το χάλι και ρίχνουν το φταίξιμο στους εργαζόμενους, νομοθετούν με εμπάθεια, μίσος, αλαζονία, εις βάρος μεροκαματιάριδων ανθρώπων που δίνουν καθημερινά το αίμα τους και τη ζωή τους. Το πέρασμά τους τόσα χρόνια από τη ΛΑΡΚΟ είναι αμαρτωλό. Η δυσμενής θέση της εταιρείας έχει τη σφραγίδα τους. Τα αμαρτωλά σημεία της καταστροφικής εχθρικής διαχείρισης είχαν ως αποτέλεσμα οικονομικό στραγγαλισμό της ΛΑΡΚΟ και την αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας της, υφερόμενος ως κρατικές ενισχύσεις, που εσκεμμένα η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσω του ΤΑΙΠΕΔ άνοιξε θέμα κρατικών ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ΛΑΡΚΟ, με αποτέλεσμα τον καταλογισμό προστίμου ύψους 136 εκατομμυρίων. Η υπερτιμολόγηση της ΔΕΗ, που το 2006 μονομερώς επέβαλε την τιμή στα 72 ευρώ τη μεγαβατόρα έναντι 35, που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακόμα λιγότερο σε τρίτες ανταγωνιστικές. Λόγω της μονοπωλιακής λοιπόν και ληστρικής συμπεριφοράς της ΔΕΗ και της πρωτοφανής αδυναμίας όλων των κυβερνήσεων να ρυθμίσει τους στρατηγικούς παράγοντες ανάπτυξης, η ΛΑΡΚΟ δεν μπόρεσε να σηκώσει το κεφάλι. Η ασφάλιση τιμών hedging την πενταετία 2004-2009 με τότε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η τότε διοίκηση της ΛΑΡΚΟ με λανθασμένους και ύποπτους χειρισμούς ζημίωσε την εταιρεία κατά 500 εκατομμύρια. Τα σωματεία κατήγγυλαν. Κινηθήκαν νομικά, όμως όλα πήγαν στο αρχείο. Ακόμη και τα στοχευμένα δημοσιεύματα, η σπουδή με την οποία δημιουργείται. Η εικόνα της ΛΑΡΚΟ και των εργαζομένων της με τη χρήση υπερβολικών αριθμών και χαρακτηρισμών, καθώς και η κατασυγκοφάντηση από τους υπουργικούς παπαγάλους και κονδυλοφόρους, εκτός του ότι σπήλωναν την εικόνα της εταιρείας στον ελληνικό λαό, δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στη ρευστότητα και τη θέση της αγορά. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ δεν ευθυνόμαστε για την κατάσταση της εταιρείας. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να πάρει άμεσα αποφάσεις, να καταργηθεί ο νόμος της κυβέρνησης, να ακυρωθούν όλα τα αντεργατικά μέτρα της ειδικής διαχείρισης, εδώ και τώρα χρηματοδότηση στην εταιρεία από τα δεκάδες δις που δίνονται και σε άλλες επιχειρήσεις για τον εξυγχρονισμό και την παραπέρα ανάπτυξη και άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας. Να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Η ΛΑΡΚΟ δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Είναι εθνικός πλούτος της χώρας. Ανήκει στο λαό της και πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελός της. Κάτω τα χέρια τη ΛΑΡΚΟ.